θα πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο και θέλω πραγματικά να εστιάσουμε σε μια αξιέπαινη προσπάθεια πρωτοβουλία των αστυνομικών και συγκεκριμένα της τροχέας Αγίου Νικολάου, καθώς τι έκανε, βρέθηκαν άνδρες της τροχέας και επικεφαλής ο διοικητής, ο κύριος Ζερβάκης, σε μια οικογένεια, τις ευχήθηκαν για τον ερχομό του νεογέννητου μέλου της, τις ευχήθηκαν καλή χρονιά και όλα τα καλά του κόσμου και βλέπουμε τι έκαναν, καθώς με μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια ξεκινάει από το μεευτήριο, τους χάρισαν, τους δώρισαν ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Ζερβάκη, πάμε να τον συναντήσουμε, να του ευχηθούμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά και να τον ευχαριστήσουμε και θερμά. Κύριε Διοικητά, πώς είστε? Καλή χρονιά κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές, είμαστε πολύ καλά. Έντονα τα συναισθήματα από τη μία και τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την ξεχωριστή πρωτοβουλία σας για ακόμα μία χρονιά. Πράγματι, έτσι χθες, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, βρεθήκαμε μαζί με τους αστυνομικούς τμήματος τροχέας Αγίου Νικολάου στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας. Ήταν μια δράση που ξεκίνησε από πέρυσι, συνεχίζεται φέτος. Βρεθήκαμε λοιπόν ανήμερα της πρωτοχρονιάς στη Μευτική Κλινική, όπου δώσαμε ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο πρώτο μωρό που γεννήθηκε το 2023 στο νοσοκομείο της πόλης μας. Δώσαμε ένα παιδικό κάθισμα στην οικογένεια Ευγένεια Παιδιαδίτη, που έφερε ένα υγιέστατο αγοράκι μόλις 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη ζωή. Πραγματικά το μήνυμα αυτό που θέλουμε να δώσουμε και η κίνηση αυτή είναι συμβολική. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια ξεκινάει από το μεευτήριο, ξεκινάει από τη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού και θα πρέπει το παιδί μέσα στην οικογένεια, μεγαλώνοντας, να έχει τις σωστές εικόνες, σωστά οδηγικά πρότυπα, ούτως ώστε να γίνει ένας ευσυνείδητος οδηγός με κυκλοφοριακή συνείδηση και οδηγική παιδεία, μεγαλώνοντας. Μάλιστα, βασικά μηνύματα σε μία περίοδο πραγματικά, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, που μας προβληματίζουν, κύριε Ζερβάκη, τα τροχεία συμβάντα, πραγματικά μάστιγα και ένα φαινόμενο το οποίο ξύνεται χρόνο με το χρόνο όλο ένα και περισσότερο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να εστιάσουμε σε αυτές τις ηλικίες? Αυτό που συμβαίνει πραγματικά στο νησί μας είναι οδυνηρό, να χάνονται τόσο νέοι άνθρωποι στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Εγώ θα ευχηθώ από τη μεριά μου η νέα χρονιά το 2023 να είναι για το νησί ανέμακτη, όσο το δυνατόν καλύτερα να κλείσει η χρονιά που μπήκε, να μην θρυνήσουμε νέους ανθρώπους στην άσφαλτο που είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία, γιατί πραγματικά αυτό που η κύρια αιτία, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα τροχαία ατυχήματα, στα τροχαία ατυχήματα στο νησί μας και το οδικό δίκτυο είναι κακό του νησιού μας. Και η συντήρηση των οχημάτων δεν είναι και η καλύτερη που κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, η οδηγική δηλαδή συμπεριφορά που έχουμε, δεν είναι αυτή που πρέπει να, δεν είναι αυτή που πρέπει να έχουμε. Οπότε εμείς ως τροχέα θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μικρές ηλικίες και αυτό κάνουμε με δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής που σε όλο το νησί, όχι μόνο η τροχέα Αγίου Νικολάου, αλλά και οι υπόλοιποι συναδέλφοι μου σε όλο το νησί, δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής. Μπαίνουμε στα σχολεία, μιλάμε με τους μαθητές στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής και επενδύουμε πραγματικά σε αυτή τη γενιά να γίνει μια γενιά καλύτερων οδηγών από τους σημερινούς πατεράδες μας και παππούδες μας. Γιατί αυτό που συμβαίνει πραγματικά μας κλείβει όλους και είναι οδυνηρό. Μάλιστα. Τι να πούμε. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα. Καλή χρονιά, εύχομαι. Και πάλι καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές.